Αρκαδία 938. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον φιλόξενο χώρο του μεγάλου καφενείου στην Τρίπολη, βέβαια, και είναι η σειρά συνεντεύξεων που κάνει ο Αρκαδία 938 με γνωστές προσωπικότητες της πόλης και όχι μόνο, του πολιτικού και του πολιτιστικού χώρου. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Εύη Τατούλη. Καλησπέρα σας, κυρία Τατούλη. Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσουμε που ουσιαστικά αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να βρεθούμε εδώ και να μιλήσουμε. Φυσικά θα μιλήσουμε και για την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, αλλά και για τα υπόλοιπα που θέλατε να θίξετε και εσείς σε σχέση με τα τεκτενόμενα συνολικά και στην Αρκαδία. Είναι δικιά μου. Το ξέρετε πολύ καλά ότι απολαμβάνω πάντα να συζητάμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε ξεκινήσει και αυτό το νέο κόνσεπτ εκπομπών, που πολλές φορές και η εικόνα βοηθάει. Πολύ ωραίος αυτός ο χώρος εκτός στούντιο, προκειμένου να κάνουμε μια πιο ανοιχτή κουβέντα. Αφού το θίγεται, αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε στο σταθμό ότι πρέπει η πολιτική και εσείς βέβαια να βγείτε και λίγο από το στούντιο γενικότερα, γιατί το βλέπετε και σαν ασφάλεια. Επίσης να βγείτε και από τα γραφεία σας. Εσείς βέβαια δεν έχετε το ίδιο θέμα. Εγώ δεν μπορώ να μείνω στο γραφείο μου, να λέτε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά απλώς το λέω γενικά. Ναι. Επειδή συνηθίζετε να γίνονται συνεδρίες σε συγκεκριμένους χώρους που αισθάνονται μια ασφάλεια πολιτική. Και ο κόσμος λίγο η αυτό... χώρα έχει βγάλει και το κουστούμι πια, κύριε Λιόπουλε, και την γραβάτα, οπότε είμαστε σε άλλες εποχές. Θα το δείξουμε αργότερα αυτό. Θέλετε να πάτε κατευθείαν στην κεντρική πολιτική. Το είπα ως σημείο των καιρών. Ότι οι πολιτικοί ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει στυλ. Ξέρετε, είμαστε σε εκείνη την εποχή που δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή σε κάποιον να είναι είτε πολιτευόμενος, είτε πολιτευτής, είτε βουλευτής. Εμείς το ζούμε καθημερινά. Εγώ από οικογενειακή παράδοση γνωρίζω πώς ήταν κάποτε ένα χωριό που περίμενε το βουλευτή με αγωνία συγκεντρωμένο στην πλατεία του χωριού να του σφίξει το χέρι και πώς είναι σήμερα που ο κάθε βουλευτής μπορεί να έχει την αγωνία αν θα του σφίξει κανείς το χέρι. Έχει αλλάξει άρδινη η εποχή και εμείς που έχουμε αποφασίσει να πολιτευόμαστε έχουμε σήμερα την δίκαιη αγωνία θα έλεγα, την αγαθή αγωνία να μας αγαπήσουν οι συμπολίτες μας. Είχα υπόψη μου να ξεκινήσουμε από άλλη θεματική ενότητα, αλλά αυτό είναι το ωραίο στις συζητήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ό,τι λοιπόν, θέλετε και συγγνώμη αν αυτό που είπατε, όχι, αυτό που είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, με διαφορετικό τρόπο, το θίξανε και οι δύο βουλευτές της Αρκαδίας, ο κύριος Βλάσης, που είναι στο κόμμα σας και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Για το θέμα των Πρεσπών, ο κύριος Βλάσης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας στηρίζεται στην αδιαφορία και την απάθεια του λαού, έτσι ακριβώς. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου ότι με αυτή την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων, τις συναλλαγές που αυτός πιστεύει ότι έγιναν στο θέμα του διαζυγίου με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και όλα αυτά, και την παροχή ψευδοπιστοσύνης, οδηγούμαστε προς μια ακραία κατάσταση στο πολιτικό. Την ίδια στιγμή, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι σαφέστατο πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, και όλοι πιστεύουν ότι θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση, και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, πολλοί ανησυχούν για την ακροδεξιά στροφή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό και φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο μας έβαλε και στην ΕΟΚ, όπως είναι γνωστό, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το έκανε αυτό. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι λίγο είναι τοξικά για το, σε σχέση με αυτό που είπατε και για τον κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται. Γιατί να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτά που βλέπετε. Ο κόσμος δεν μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά με το πολιτικό σύστημα. Επειδή δήθεν ξυπνήσαμε μια μέρα εμείς οι πολιτικοί από τα κρεβάτια μας και καλέσαμε τον κόσμο στα συλλαλητήρια για τα εθνικά δίκαια της χώρας. Είναι βαθιά μου εκτίμηση και πιστεύω και από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να πολιτευτώ. Η πίστη μου η βαθιά είναι ότι ο πολιτικός για να επανακτήσει την αξιοπιστία του είναι να πείσει τον Έλληνα ότι εργάζεται για το καλό του. Δεν εργαζόμαστε για το καλό του Έλληνα ούτε με δηλώσεις, ούτε παριστάνοντας τις τηλεπερσόνες. Ξέρετε, οι πολιτικοί δεν είμαστε σχολιαστές των πραγμάτων. Πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύουμε στο δημόσιο λόγο μας ότι με τις πράξεις μας στηρίζουμε τον Έλληνα. Και τι σημαίνει με τις πράξεις μας στηρίζουμε τον Έλληνα? Ο κάθε πολιτικός από εμάς ασυντριφίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, εμπροκειμένου στην Αρκαδία, γιατί ο κόσμος εκείνο το οποίο καθόλου δεν θέλει πια να βλέπει είναι πολιτικούς οι οποίοι απλά εισπράττουν το επιμίσθιό τους και πολιτικολογούν ανερμάτιστα, χωρίς να κάνουν τίποτα επί της ουσίας.
Οπότε, εμένα προσωπικά η άποψή μου, απαντώντας σε αυτό που είπαν οι δύο πολύ καλοί συνάδελφοι, είναι ότι ασφαλώς και οι Έλληνες δεν είναι καθόλου απαθής λαός. Οι Έλληνες είναι ένας βαθιά ταλαιπωρημένος λαός. Οι Έλληνες είναι ένας λαός εθνικά υπερήφανος, που όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες και όχι αυτό που λέμε πατριδοκάπηλοι. Και πιστεύω πολύ ότι ο Έλληνας και ο Αρκάς κυρίως αναγνωρίζουν εκείνον που στέκεται πάνω από τα υπαρκτά του προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτή την ώρα της Αρκαδίας είναι γνωστά σε όλους όσοι ασχολούμαστε με αυτό το πεδίο, το πολιτικό, και είναι γνωστό και στους πολίτες που ασχολούνται με τα προβλήματά τους. Όχι, οι Έλληνες δεν είναι ούτε ανεύθυνοι, ούτε απαθείς, ούτε θέλω να πω... Ξέρετε, είναι πολύ ενοχλητικό όλη την ώρα να ασχολούμαστε με την τσιπροκαμένο λαγνία. Δηλαδή, ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, ωραία είναι. Πραγματικά το κουτσομπολιό θρέφει τον Έλληνα και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία καφενειακή κουβέντα όλη την ώρα. Από εκεί και πέρα είναι ένα εθνικό θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από το επίπεδο, θεωρώ, της κουβέντας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί η διεθνής διπλωματία, κύριε Ηλιόπουλε, έχει δύο βασικές παραμέτρους. Η πρώτη παραμέτρος είναι ότι στην διεθνή διπλωματία λέμε ότι έχουμε μια καλή συμφωνία όταν και οι δύο πλευρές χάνουν. Γιατί δεν γίνεται στη διεθνή διπλωματία να υπάρξει συμφωνία που να μην χάνουν και οι δύο. Κάτι πρέπει να παραχωρήσεις. Αυτό είναι ακριβώς. Ο διεθνής συμβιβασμός, όπως το λέτε. Από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι είναι θετική η συμφωνία? Όχι. Θα πω το δεύτερο που θα σας απαντήσει ακριβώς αυτό. Οι διεθνείς συμφωνίες ζουν και αρχίζουν μάλλον να έχουν αποτελέσματα σε χρόνο μεταγενέστερο του θανάτου εκείνων που τις υπογράφουν. Τι θέλω να σας πω σε αυτό? Ότι, ας πούμε, είχαμε την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Μιλάω για το μακεδονικό. Ναι, και μετά είχαμε το κουκουρές. Λοιπόν, μιλάω για το 1995. Το 1995, λοιπόν, κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ότι ήταν μια κακή συμφωνία, γιατί ήταν εκείνη η οποία οδήγησε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τη Φύρο ως Μακεδονία. Λοιπόν, οπότε εκ του αποτελέσματος κρίνονται συμφωνίες. Ας είμαστε λίγο ψύχρεμοι ως πολιτικοί. Όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος που αυτά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, οποιαδήποτε συμφωνία μετά υπάρξει είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Ας σκεφτούμε όλοι αν είχε καταφέρει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να περάσει το Νόβα Μακεδονία. Ποιο νομίζουμε? Λοιπόν, 30 χρόνια το θέμα ήταν άλυτο. Σίγουρα ό,τι επακολουθεί είναι χειρότερο από αυτό που προηγείται. Έτσι είναι τα πράγματα διεθνώς. Όμως, για να γυρίσω στο αρχικό ερώτημα, η αξιοπιστία στην πολιτική δεν επανακτάται εάν ο κόσμος δεν αντιληφθεί ότι ο πολίτης, ότι είσαι αξιόπιστος, ότι είσαι ειλικρινής και ότι έχεις πραγματική διάθεση να εργαστείς. Γιατί από τα πολλά λόγια νομίζω ότι όλοι έχουμε βαρεθεί. Ωραία, αλλά δεν είναι για να είναι σαφές η συμφωνία των Πρεσπών. Η συγκεκριμένη που έχουμε μπροστά μας, η οποία είπατε ότι είναι χειρότερη γιατί έχει περάσει ο χρόνος κτλ. Σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή, το 2019, θεωρείτε ότι έχει προβλήματα τα οποία μπορεί να αφανούν στο μέλλον? Είναι προς θετική κατεύθυνση ή προς αρνητική κατεύθυνση? Ασφαλώς έχει προβλήματα. Αυτό δεν νομίζω ότι ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι μια συμφωνία η οποία δεν έχει προβλήματα. Όμως, όπως όλες οι διεθνείς συμφωνίες, κρίνονται στο βάθος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, εγώ εκείνο το οποίο ανέφερα εξ αρχής είναι ότι το επίπεδο του διαλόγου για τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν εθνικά θέματα δεν μπορούν να γίνονται σε επίπεδο καφενειακής κουβέντας. Ούτε μας ενδιαφέρει το πώς φέρθηκε ο κύριος Καμένος στον κύριο Τσίπρα, ούτε τι είπανε στο παραβάν. Εμάς μας ενδιαφέρει που πάει η χώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι και μια μπηχτή εισαγωγικά και για τα μίντια, βέβαια, έτσι. Γιατί και τα μίντια παίζουν ρόλο στην ημερήσια διάταξη. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι έχουν ευθύνη μόνο οι πολιτικοί? Εγώ πιστεύω ότι έχουν την κύρια ευθύνη όλοι. Και κάποιοι άλλοι, πάντως τα μίντια θεωρώ δεύτερη. Όλες οι δομές δεν θα την επιμοιράσουμε την ευθύνη, γιατί δεν έχει και κανένα νόημα. Πρέπει και εγώ να υπερασπιστώ Μα δεν είναι συλλογικές οι ευθύνες. Είναι και προσωπικές και ατομικές και μην είμαστε μηδενιστές, για όνομα του Θεού. Εγώ πιστεύω και στα μίντια, πιστεύω και στην πολιτική και γι' αυτό άλλωστε και ασχολούμαι, πιστεύω και στη δικαιοσύνη, πιστεύω στους θεσμούς.
Οι θεσμοί λοιπόν είναι απρόσωποι και ως απρόσωπους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό που λέμε. Από εκεί και πέρα. Στους θεσμούς είναι σημαντικό ακριβώς. Γιατί δυστυχώς ο Έλληνας πολίτης είτε δεν πιστεύει πλέον στους θεσμούς, για να μην πω και από παλαιότερα, είτε έχει κλονιστεί πάρα πολύ εμπιστοσύνη και λόγω της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και γενικά την ελληνική περίοδο. Αλλά να πάμε τώρα γιατί. Να πούμε λίγο για την Αρκαδία. Η Αρκαδία λοιπόν βρίσκεται μπροστά, όλοι το έχουν πει, σε μια ιστορική συγκυρία λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα γίνουν με τον Κλισθένη, ο οποίος είναι απλή αναλογική ουσιαστικά. Και βλέπουμε ήδη πάρα πολλούς να κατεβαίνουν, να εκδηλώνουν διάθεση να, είτε στον πρώτο βαθμό είτε στον δεύτερο. Εσείς θεωρείτε ότι είναι προσθετική κατεύθυνση η μεταρρύθμιση του Κλισθένη, θα οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία την αυτοδιοίκηση και τι πιστεύετε για, για τις αυτοδιοίκησεις που γίνονται πλέον στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό? Είναι βελτιωμένες, υπάρχει διασαφήνιση ή αφήνεται? Έχετε τόση πολλή κουβέντα, έχετε πολύ δίκιο και είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Έχει γίνει κεντρικό διακύβευμα αυτών των εκλογών η απλή αναλογική. Κατά την άποψή μου και νομίζω ότι σε θετική κατεύθυνση κινήθηκε και η αρμόδια επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν στάθηκε μόνο στο θέμα της απλής αναλογικής. Εκείνο το οποίο κατά την άποψή μου δεν καταφέρνει να διορθώσει ο Κλισθένης είναι οι επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό που δημιουργούν μια φοβερή δυστοκία. Επίσης, δεν λύνονται ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι σε αυτό που λέμε με τα μνημονιακή Ελλάδα, αν υπάρχει, που ευχόμαστε όλοι να υπάρχει, γιατί Έλληνες είμαστε πάνω απ' όλα, υπάρχουν διάφορες δυστοκίες στη δημόσια διοίκηση που ακόμα δεν τις αγγίζει κανείς. Δηλαδή, για όσους παρακολουθούν από στενά, ας πούμε, το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων ή ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια έργα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι πολίτες ή αν εμείς το έχουμε αναδείξει επαρκώς ότι τα τελευταία χρόνια ο αρμόδιος υπουργός υπομεδή, ο κ. Σπίρτζης, άλλαξε τον νόμο για τα δημόσια έργα γύρω στις 2-3 φορές. Ναι, έχει υποθεί αυτό. Με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει επί μακρόν όλες οι δημοπρασίες σε μια περίοδο που δεν είναι μόνο τα έργα, αλλά γύρω από τα έργα, ξέρετε, δηλαδή ένα έργο 1.000.000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι τροφοδοτεί την τοπική οικονομία με κάποιες χιλιάδες ευρώ σε προμηθευτές, σε υπεργολάβους κτλ. Μοιράζονται τα χρήματα στην τοπική αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα κρίσιμο θέμα. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία όταν, με τους νόμους που ίσχυαν τότε. Τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή, το πώς θα κάνουμε την αυτοδιοίκηση έναν πραγματικό μοχλό ανάπτυξης. Και ασφαλώς και η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει κρατήσει την χώρα όρθια. Γιατί σκεφτείτε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα που η δημόσια διοίκηση ήταν πραγματικά παραλυμένη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περάσαμε, όλο το βάρος και της απορρόφησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης το πήραν στην πλάτη τους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Οπότε εμείς αυτό πρέπει να το δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, να τις κάνουμε ακόμη πιο ανεξάρτητες και να κατοχυρώσουμε απόλυτα το αυτοδιοίκητό τους. Ανεξάρτηση. Μεγαλύτερη ανεξαρτησία λοιπόν ζητάτε για την αυτοδιοίκηση και προφανώς, γιατί ξέρετε τι σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει και οικονομική αυτάρκεια. Αυτοτέλεια. Δηλαδή να έχουν πόρους. Το οποίο, αν με επιτρέπετε, δεν το βλέπω, διότι η κεντρική κυβέρνηση και δεν το έκανε. Όπως το κάνει τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θέλει να έχει το λεγόμενο πάτωμα σε εισαγωγικά, να το πω λαϊκά, στην τοπική αυτοδιοίκηση για ευνοϊκούς λόγους. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να την απεξαρτήσει τόσο εύκολα. Υπάρχει πάντως μεγάλη βελτίωση σε αυτό το επίπεδο. Ο Καλλικράτης έφερε στη χώρα μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα ουσιαστικής αποκέντρωσης σε αυτή τη χώρα. Πλέον σκεφτείτε ότι οι πόροι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είναι και οι μόνοι που έχουν απομείνει στη χώρα επί της ουσίας αυτοδιαχειρίζονται από τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Αυτό είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα. Γιατί ασφαλώς και η τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζει πολύ καλύτερα τις τοπικές ανάγκες από ένα αθηνοκεντρικό κράτος. Και άμεσα επαφή με τον πολίτη. Ασφαλώς. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια θετική μεταρρύθμιση. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μέρα θα μπορέσει να κάνει ουσιαστικές αλλαγές. Και οι ουσιαστικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την πιο εύρυθμη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, με την μεγαλύτερη οικονομική της αυτοτέλεια και με την δυνατότητα που θα έχει πια η κάθε περιφέρεια να εκπροσωπείται ως μια αυτόνομη περιφέρεια της Ευρώπης.
Εκεί είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό και εκεί πρέπει να πάμε κι εμείς. Άρα να κάνω κι εγώ μια αναγωγή τώρα, η οποία είναι παραλληλισμός, δεν είναι αναγωγή. Ωστόσο, λοιπόν, με κάτι τέτοιο είπε και από λίγες ημέρες στην έντευξη του στην εκπομπή Focus ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βέβαια είναι υποψήφιος μεν με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζεται τη Νέα Δημοκρατία για το δημοκρατία, αλλά είπε ότι πρέπει να υπάρχει απόσταση κομμάτων, αυτοδείξεις και να υπάρχει αυτοτέλεια οικονομική. Όλα αυτά που εν μέρει λέτε και εσείς με ένα διαφορετικό τρόπο τα λέτε, ο κ. Μπακογιάννης το είπε με ένα λίγο διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά συμφωνείτε και είναι βέβαια και κοντά ηλικιακά κτλ. Υπάρχει μια τάση τέτοια. Μακάρι να υπάρχει αυτή η τάση και στη Νέα Δημοκρατία. Διότι όντως αυτό είναι φιλελευθερία. Είναι φιλελεύθερο, είναι ευρωπαϊκό. Αλλά φοβόμαστε. Τέλος πάντων. Να πάμε και στο ωραίο φίλο, γιατί δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Επειδή εκτός από στο ελευθερισμό, είστε και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών, που είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικός ο θεσμός. Για εμάς που είμαστε και λίγο φεμινιστές, παιδιόθεν. Ακόμα περισσότερο. Αγαπάτε τις γυναίκες. Φυσικά τις γυναίκες εννοείται. Μα εμείς θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερο ποσόστο στο 40%. Δεν φτάνει. Εγώ είπα 60% γυναίκες, 40% γυναίκες. Και μετά τις κρίνουμε βέβαια. Αλλά να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι διεθνώς είναι η εποχή των γυναικών. Ναι, είναι αλήθεια. Ευνοήθηκε από την κρίση. Όχι, και σε επίπεδο πολιτικό. Ναι, βλέπω πολλές γυναίκες οι οποίες είναι ισχυρές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχετε υποστεί ως γυναίκες κάποια πλήγματα και η κυρία Μέρκελ υποστήριξε πλήγμα. Η κυρία Μέρκελ αποχωρεί. Επιβίωσε όμως. Ναι, δεν νομίζω ότι κανένας άλλος το είχε πει. Επιβίωσε γιατί ο κύριος Κόρμπιν κακώς έκανε. Τέλος πάντων, το πιάσαμε τη συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λίγο πριν τελειώσει το προηγούμενο έτος του 2018, είχαμε κάποια απανοτά πολύ δυσάρεστα περιστατικά με βία κατά των γυναικών και χειρότερα. Πιστεύετε εσείς, αν θέλετε να φέρετε κάποια άποψη, γιατί ουσιαστικά το θέμα είναι και πολιτικό αλλά είναι και δικαστικό. Πιστεύετε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι αρκετά πίσω σε σχέση με το ευρωπαϊκό, έτσι. Νομίζω ότι έχει μια πολύ, καταλαβαίνω τι λέτε, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και εμάς πολύ. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών μπορεί να λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών, αλλά δεν είναι, έχει ως μέλη της μόνο χώρες της Ευρώπης. Έχουμε συνάψει αρκετά έτσι, μνημόνια συνεργασίας με χώρες οι οποίες είναι έξω ευρωπαϊκές χώρες, είτε χώρες της Ασίας, της Αφρικής. Και εκεί βλέπεις το ουσιαστικό πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όσο πιο προηγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο περισσότερο επιτυγχάνεται αυτό που λέμε η ισότητα των φύλων. Εγώ δεν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ως φεμινίστρια. Μπορώ να πω όμως ότι πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες όλων των ανθρώπων και ότι σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό οφείλουμε να δείχνουμε τον ίδιο σεβασμό και να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Η κρίση δυστυχώς στην Ελλάδα, ξέρετε, θα σας πω κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό. Η χώρα διαχειρίζεται ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτή τη φορά, δηλαδή στο τρέχον πρόγραμμα, σχεδόν η μισή από τους πόρους που έχει να διαχειριστεί η χώρα αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η μισή από αυτούς τους πόρους αφορούν την ψυχική υγεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης πια, όχι της Ελλάδας μόνο, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Την κακοποιημένη γυναίκα δεν οφείλουμε να τη δούμε ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δίπλα της είναι το κακοποιημένο παιδί που κακοποιείται από την κακή σχέση των γονιών του. Είναι το εγκαταλελειμμένο παιδί το οποίο μεταφέρεται σε ένα νοσοκομείο που έχει δημιουργήσει ειδικούς χώρους για παιδιά που εγκαταλείπονται από τους γονείς τους. Βλέπουμε οικογένειες οι οποίες γράφονται τώρα στα προγράμματα των διάφορων περιφερειών και των δήμων προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν έστω το φαγητό των παιδιών τους. Και βλέπουμε και τα κέντρα ψυχικής υγείας να είναι σε προτεραιότητα και να χρηματοδοτούνται και να ιδρύονται καθημερινά όλο ένα και περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία και η ευρωπαϊκή κοινωνία έχουν πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε ως θέμα φύλου. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά όλα όσα είπατε για τη δικαστική εμπλοκή, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Και η γραφειοκρατία πολλές φορές. Εγώ το εννοούσα περισσότερο, αν επιτρέπετε. Ναι. Εννοούσα περισσότερο γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ξέρουμε, και το λέμε εμείς πρώτοι, οι άντρες.
στην Νότια Ευρωπή, όχι μόνο στην Νότια Ευρωπή, υπάρχει μία παράδοση της λεγόμενης ανδροκρατίας, με την έννοια ότι οι άνδρες, παρότι έχουμε περάσει στην Ευρώπη, που έχει ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο κλπ, υπάρχει μία αντίληψη, να την πούμε πατριαρχική, κάπως έτσι. Και αυτό δυσκολεύει κάποιες φορές και έτσι γίνεται να μιλήσουν. Το ξέρει και οι ιστορικές κοινωνίες. Το ξέρει καλύτερα από εμένα, ότι φοβούνται να μιλήσουν πολλέ φορέ για αυτό που υφίστανται. Και από την άλλη, ακόμα και όταν μιλούν, είναι πολύ πιθανό. Δυστυχώς, λόγω και της των συναδέλφων των δικών μου, οι οποίοι κοιτάνε το κτσοπολίστη, το είπατε και πριν για άλλο θέμα, διαπόμπευση. Είναι πολύ πιθανό η γυναίκα να διαπομπευθεί. Ενώ ο άντρας δεν διαπομπεύεται τόσο εύκολα. Υπάρχει μια ανισότητα στην μεταχείριση. Αυτό λέω, αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει και νομοθετικά να αλλάξει, και βέβαια μετά την δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει και από την ιδιότητά μου ως νομικού. Δεν νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Εγώ εκείνο το οποίο σας είπα είναι ασφαλώς ότι μία παράμετρος είναι αυτή που είπατε κι εσείς. Ότι όπου εντοπίζεται πρόβλημα πρέπει προθώς να μιλάει. Σε αυτό ως κοινωνία πρέπει να κάνουμε βήματα, δηλαδή να βγούμε μπροστά και να πούμε ότι δεν φταίμε εμείς για κάτι που μας συνέβη και οφείλουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δομές πια στην Ελλάδα που μπορούν να δώσουν πολύ σοβαρή βοήθεια πάνω σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την δικαστική οδό που αναφέρατε, πραγματικά από τη στιγμή που θα υπάρξει μια εισαγγελική παραγγελία, εκεί αναφέρθηκα στην δικαστική γραφειοκρατία, που θα υπάρξει μια εισαγγελική παραγγελία μέχρι τη στιγμή που θα προστατευτεί μια γυναίκα ή ένα ανήλικο παιδί, υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση που πολλές φορές μπορεί αυτός ο χρόνος να μην υπάρχει. Όμως, εγώ από την πλευρά μου θέλω να κλείσω με το μήνυμα ότι δεν νοσεί μόνο η κοινωνία στο επίπεδο της συμπεριφοράς της απέναντι στις γυναίκες. Ίσα-ίσα που θα έλεγα ότι η κρίση έβγαλε τη γυναίκα αναγκαστικά σε έναν εργασιακό χώρο που αναγκαστικά άφησε πίσω λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε την οικογένεια. Δεν βλέπω το πρόβλημα, το βλέπω πιο οξυμένο σε όλα του τα επίπεδα. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στις γυναίκες. Πιστεύω ότι εκεί πάνω πρέπει να σκέψουμε. Και ασφαλώς αυτά δεν είναι απόρρια μόνο της κρίσης, αλλά είναι και απόρρια της γενικότερης παιδείας του Έλληνα. Προσωπικά δεν συμφωνώ στο ότι είναι μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Εγώ έζησα σε ένα... Έχω υπόψη μου από μικρά χωριά, εκεί μεγάλωσα, το Καστρί είναι ο τόπος μου. Η γυναίκα πλέον έχει άλλη θέση και άλλο ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μικρότερος ή χειρότερος ή κατώτερος. Εμένα η γιαγιά μου η Παρασκευή, και το έχω πει πολλές φορές, κρατούσε την ταβέρνα του παππού και σπούδασε τρία παιδιά από το μηδέν. Θέλω να πω ότι ο ρόλος της ήταν πολύ σημαντικός. Βέβαια είναι μια περίπτωση αυτό. Οι γυναίκες είχαν έναν πολύ σημαντικό κομβικό ρόλο. Αν δούμε το πολιτιστικό, ας πούμε, την πολιτιστική κοινωνία τη δεκαετία του 50 και του 60, να δούμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι σαφέστατο ότι όποιες γυναίκες ήταν πολύ δυναμικές κτλ., οι άλλες αντιμετωπίζαν ως περίεργες περιπτώσεις. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Τώρα μου πείτε, ο κινηματογράφος δείχνει μια εικόνα της κοινωνίας, δεν δείχνει όλη την εικόνα. Σαφέστατα και αυτό που λέτε για τη δουλειά σου, προφανώς είναι αλήθεια, το ξέρω πολύ καλά. Αλλά τώρα ότι δεν είναι ανδροκρατούμενη κοινωνία, ναι, σαφώς έχει αναπληρωθεί πάρα πολύ κατά την έχουν υπάρξει πολύ μεγάλα βήματα και στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε, κύριε Λιόπουλε, ακούστε να σας πω την πραγματική μου άποψη. Κάτω... Είναι μια. Έχω σύζυγο, έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Λοιπόν, και έχω μια άποψη. Ότι ο ρόλος ο δικός μας με το ρόλο των σύζυγων μας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι δεν είμαστε ίσοι, δεν είμαστε όμως οι ίδιοι μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν, τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται περισσότερο τη μανούλα. Εγώ μιλάω ως γυναίκα, δεν μιλάω ως ειδική, ούτε ως ψυχολόγος. Έτσι, ως μητέρα. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Και επίσης δεν μπορούμε να ζητάμε και εξίσωση υπό την άποψη της ισοπαίδωσης των δύο φύλων. Άλλος ο ρόλος ο δικός μας, άλλος ο ρόλος ο δικός σας. Οφείλουμε να μάθουμε να συνεπάρχουμε. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα στα νέα κορίτσια. Ότι έχουμε τη δυνατότητα πια ως γυναίκες να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να εργαζόμαστε, μπορούμε να βοηθάμε τους σύζυγους μας στις επιχειρήσεις τους, μπορούμε να είμαστε καλές νοικοκυρές, καλές μαγειρίσες, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τα μπορούμε όλα αυτά. Αρκεί να έχουμε καταρχήν αυτοσεβασμό και να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και πιστεύω ότι οι νέες Ελληνίδες, όπως τις γνωρίζω και εγώ μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών, είναι άρτια εφοδιασμένες και πιστεύω ότι είναι και εξαιρετικές. Και οι σχέσεις που επιδιώκουν πια με τα νεότερα παιδιά,
θεωρώ δηλαδή ότι η πάστα της καινούργιας γενιάς Ελλήνων και Ελληνίδων είναι μια καλή πάστα. Πρέπει να βασιστούμε πάνω σε αυτή τη γενιά, πρέπει να της δώσουμε εφόδια και αυτοπεποίθηση και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Να μην ξεκινάμε φοβικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη αυτή. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα πολύ αισιόδοξο και θετικό μήνυμα που εκπέμπεται, κυρίως βέβαια για τις Ελληνίδες, αγαπητοί θεατές, αλλά και οι άντρες φαντάζομαι ότι και εμείς είμαστε από καλή πάστα και ελπίζω ότι και εμείς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι εγώ αυτό είπα, έχω δύο γιους και μία κόρη. Άρα και επικρατούμε. Η σχέση της Ελληνίδας μητέρας με τους γιους είναι γνωστή, είναι ένα στερεότυπο το οποίο δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ναι, είναι ένα τραγικό στερεότυπο, αλλά νομίζω το έχει αποδείξει και το έχει εξηγήσει πολύ καλά η αρχαία ελληνική γραμματεία και οι τραγωδίες κυρίως. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να πει. Η Ελληνίδα μάνα είναι τραγωδία με την καλή έννοια. Την αρχαία ελληνική. Έτσι, να κλείσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αρκαδία 938.